Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά και να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Λοιπόν, το σημερινό μας βίντεο είναι το δεύτερο μάθημα φωνητικής για όποιους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να ξεκινήσουν να τραγουδάνε, να μάθουν σωστά να πατάνε τη φωνή τους επάνω στις νότες. Όσοι δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο που έχω κάνει, είναι καλό να πάτε να το δείτε, να εξασκηθείτε εκεί και μετά να έρθετε σε αυτό εδώ το βίντεο, γιατί εδώ τώρα θα κάνουμε πιο δύσκολα πραγματάκια. Αναφέρω ότι δασκάλα φωνητικής δεν είμαι, απλά έχω κάνει κάποια μαθήματα στο παρελθόν, όταν ήμουν μικρή, κάτι θυμάμαι από εκεί και σας τα μεταφέρω με όλη μου την αγάπη. Όποιος εννοείται θέλει να εξελιχθεί παραπάνω, μετά από κάποιο στάδιο που βλέπει ότι, ας πούμε, έχει καταφέρει κάτι και θέλει πιο ανώτερα πράγματα, είναι καλό να πάει σε ένα δάσκαλο, δασκάλα μουσικής. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να χαλαρώσουμε και να αναπνέουμε φυσιολογικά. Και όταν είμαστε χαλαροί, τι γίνεται, αναπνέουμε από το διάφραγμα, που εγώ θα το πω με απλά λόγια, φουσκώνει η κυλίτσα. Αυτό. Έτσι πρέπει να τραγουδάμε, δηλαδή να μην παίρνουμε ανάσα από τα πνευμόνια εδώ πέρα και βγαίνει, λένε, η φωνή από εδώ και ζοριζόμαστε. Έτσι. Πρέπει να βγαίνει από μέσα. Και έτσι είναι και πιο δυνατή και δεν παθαίνουν ζημιά οι χορδές. Αυτά έχω ακούσει, αυτά σας λέω, δεν ξέρω αν ισχύουν 100%, ψάξτε το και λίγο μόνοι σας. Λοιπόν, οπότε χαλαρώνουμε και το επόμενο βήμα είναι να βρούμε, να παίξουμε μία νότα και να τη βρούμε με τη φωνή μας. Έτσι. Για να βρούμε την νότα ρε. Μπορείτε να τη βρείτε. Είναι ίσως επειδή ακόμη το αυτί σας δεν έχει συγχρονιστεί με την νότα, η φωνή. Πρέπει να κάνετε ένα σκαμπανέβασμα, αν ξέρω εγώ είστε ψηλότερα από την νότα, ρε. Ας πούμε, είμαι τώρα πιο πάνω, θα κατέβω. Το ακούσατε. Ή αν είστε πιο χαμηλά, να ανεβείτε. Επόμενο βήμα, να βρούμε τα όρια της φωνής μας, δηλαδή ποια είναι η χαμηλή νότα και ποια είναι η υψηλή. Ας πούμε, παράδειγμα τώρα εμένα θα φέρω, η χαμηλή μου νότα είναι η σολ. Πώς θα τη βρω, πώς θα τη βρείτε κι εσείς. Από τη ρε, ας πούμε, τώρα που βρήκαμε μαζί, ας κάνουμε, ας πούμε, το φωνήεν α. Ίσα που τη φτάνω, τη σολ. Πλέον η φωνή μου αρχίζει και κόβεται, βγάζω άχνα. Έτσι. Και ποια είναι η ψηλή, δηλαδή θα πάρουμε μία-μία νότα με τη σειρά για να βρούμε την ψηλή νότα, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και πείτε ότι βρήκαμε τον τόνο της φωνής μας. Σήμερα, εγώ θα σας δώσω κάποιες ασκήσεις και θα βάλετε τη φωνή σας επάνω στις ασκήσεις, αλλά στον τόνο της φωνής σας. Εάν σε μένα δηλαδή η φωνή μου είναι από τη σολ. Συνεχίζω. Δεν πάω μέχρι πάνω γιατί τσιρίζω, εδώ δεν τραγουδώ ποτέ και πιο χαμηλά μάλιστα. Φτάνω, άντε μέχρι τη ρε. Άντε ρε δύση. Όχι, παραπάνω δεν πάω. Δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνετε, να βρείτε τον τόνο της φωνής σας. Μπορεί να είναι από λα, μπορεί να είναι από φα, μπορεί να είναι από ντο, μπορεί να είναι από ντο. Έτσι. Και, λοιπόν,
Ξεκινάμε. Στο προηγούμενο βίντεο παίξαμε, αν θυμάμαι καλά, ναι, από μαγιόρε. Σήμερα λέω να παίξουμε σε μινόρε, να τραγουδήσουμε. Πάμε λοιπόν, θα πιάσουμε τον χαμηλότερο τόνο της φωνής μας, καλύτερα να πω την χαμηλότερη νότα. Έτσι, πάμε στο Α. Πάμε την πρώτη άσκηση, θα παίξω δίηχα. Θα κάνουμε σκαμπανεβάσματα της φωνής. Δηλαδή. Αυτό θα κάνετε. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το να παίξω. Μία-μία νότα να ανεβώ τη σκάλα, τώρα ανεβαίνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, αφήνω κενό με τη φωνή. Πάμε ξανά. Αν είστε αγοραί θα κάνετε... απλά στον τόνο που μπορείτε εσείς. Πιστεύω να είναι κατανοητό αυτό που λέω, έτσι. Τώρα, εφόσον παίξαμε τα δίηχα, θα παίξουμε τρίηχα. Και μάλιστα μπορούμε να συνεχίσουμε και πιο πάνω, έτσι. Θα επιστρέψω πίσω, λόγω του ότι τσιρίζω. Καταλάβατε, έτσι. Πάμε τετράηχα. Συνεχίσετε, συνεχίστε. Και πίσω. Ας πάρουμε μια ανάσα. Κάπως έτσι λοιπόν, κάνουμε σκαμπανεβάσματα με τη φωνή. Και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε, εφόσον παίξουμε την άσκηση και ακούσουμε καλά τον ήχο της άσκησης, να δοκιμάσουμε να τραγουδήσουμε δίχως το μουσικό μας όργανο, το μπουζούκι ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο το εύκολο. Τα δίηχα. Πάμε από ρε. Πάμε λίγο από ρε. Που είναι και πιο εύκολο παικτικά, ίσως και είστε και κοντά. Θα μπορείτε όλοι από ρε. Λοιπόν, ή από ντο. Πάμε από ντο. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο φωνή, πάμε το ε. Δοκιμάζουμε με τη φωνή μας δίχως το όργανο. Είμαι σωστά, ακούω, είμαι σωστά. Πίσω.
Καταλάβατε. Πάμε τρίχα. Μέχρι εδώ. Για να δοκιμάσουμε. Πάμε πίσω. Αυτή την εξάσκηση λοιπόν μπορείτε να κάνετε. Να σας δώσω και άλλες ιδέες. Μπορείτε να σκεφτείτε και μόνοι σας. Έτσι. Αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Εύχομαι να το απολαύσατε. Κάντε λοιπόν τις δικές σας δοκιμές, βρείτε τον τόνο της φωνής σας και καλή τύχη, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Γεια σας!